Μια ευρεία σύσκεψη έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αβγιανάκης, στα πλαίσια της τριήμερης περιοδίας στη Θεσσαλία, παρουσία πλήθους εκπροσώπων συνεταιρισμών της περιοχής. Ο κ. Αβγιανάκης, συνοδευόμενος από κυβερνητικό κλιμάκιο και περιστατικά στελέχη, έδειχε θερμής υποδοχής από την περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό. Η σύσκεψη ήταν πολύωρη και ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Υπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα των πυρκαγιών στον Εύρο, κάνοντας λόγο για αφύσικο φαινόμενο με αφύσικη εξέλιξη, ενώ ευχαρίστησε όσους δίνουν καθημερινά μάχη με τις φλόγες. Αφύσικο φαινόμενο με μια αφύσικη εξέλιξη και αναφέρομαι στις πυρκαγιές στα μέτωπα, κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων μας προβληματίζει όλους, αλλά εκ των πραγμάτων ερευνά η αρμόδια υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, φαντάζομαι εκφράζοντας τους πάντες, όλα τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, όχι μόνο στον Εύρο, σε πολλά σημεία στη χώρα. Ο κ. Αβγιανάκης μίλησε έπειτα για την επικείμενη αλλαγή στον ΕΛΓΑ. Είναι ώρα ο κανονισμός να αλλάξει και θα αλλάξει. Φαντάζομαι δεν διαφωνεί κανένας από αυτή την αίθουσα. Το θέμα είναι, προσέξτε, μην το κάνουμε όπως τους μεταρρυθμιστές, που ήμασταν όλοι μεταρρυθμιστές, αλλά μέχρι το κατόφλι του σπιτιού μου, ώστε μην μου χαλάσει τη βόλεψη. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε υπέρ της μεταρρύθμισης, γιατί χρειάζεται μεταρρύθμιση η χώρα. Όταν αλλάζει ένα κανονισμό, εκ των πραγμάτων θα έχει σημεία που θα ικανοποιούν και κάποια σημεία που πιθανόν να ενοχλούν. Ο ΕΛΓΑ αναμένεται να θωρακιστεί και με άλλους πόρους, εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Σουρκουρέντζος. Ο Υπουργός στη σημερινή συζήτηση εξήγηλε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων και διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε πέραν των εσόδων από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, ο ΕΛΓΑ να θωρακιστεί και με άλλους πόρους που θα του επιτρέπουν να παραμείνει όπως είναι τώρα. Φερέγγιος, αξιόπιστος, ούτως ώστε δηλαδή να το πούμε απλά, να μην εκδίδει ακάλυπτες επιταγές, να έχει να πληρώσει αποζημιώσεις και εν τέλει να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Ο ΕΛΓΑ θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του, τα βήματά του θα είναι σταθερά και πάντοτε με ακρίβεια και δικαιοσύνη θα υπολογίζει τις αποζημιώσεις. Κάνοντας μια αποτίμηση της σύσκεψης, ο κ. Αβγιανάκης ανέφερε πως το Υπουργείο κινείται από άκρη σε άκρη στη χώρα για να δώσει απαντήσεις σε κέρια ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα με την πολιτική ηγεσία, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, αλλά και τις διοικήσεις των υποπτυπωμένων φορέων και ιδιαιτέρως του ΕΛΓΑ, κινούμαστε από άκρη σε άκρη στη χώρα. Με σκοπό να ακούσουμε, να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητές μας, να ανοίξουμε διάλογο εν ώψη και της επικαιροποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλά την ίδια στιγμή να δώσουμε και απαντήσεις με χρονοδιάγραμμα, κάτι το οποίο ζητά η πλειονότητα των εμπλεκομένων με τον πρωτογενή τομέα και με περιστατικά πυρκαγιών όπως έχει συμβεί και εδώ στη Θεσσαλία. Θα σπάσουμε αυγά εάν είναι να κάνουμε το καλύτερο για τους αγρότες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επανέλαβα και στη σημερινή σύσκεψη με την παρουσία πολλών εκπροσώπων αγροτοκτροφών ότι προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ καταστάσεις ή κουλτούρες που καλλιεργήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια. Θα σπάσουμε αυγά εάν είναι να κάνουμε το καλό, το καλύτερο για τους αγρότες. Σε αυτό δεν κάνουμε καμία έκπτωση. Ο Περιφερειάρχης της Αλίας Κώστας Αγοραστός αναφέρθηκε στα μείζωνα ζητήματα που συζητήθηκαν στη σύσκεψη και βαίνουν προς λύση. Πρώτον είναι το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Δεύτερον είναι το θέμα της αναθεώρησης του ΕΛΓΑ. Τρίτον είναι το θέμα των εργατών γης και κτηνοτροφίας. Τέταρτον το θέμα των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και πέμπτον είναι το θέμα του νερού. Έχουμε εντάξει πολλά έργα νερού εδώ με τον κύριο Παπαγιαννίδη. Εντάσσουμε άλλα στο ΣΔΙΤ που προχωρούν μεγάλα έργα ενός δισεκατομμυρίου, αλλά και είμαστε έτοιμοι για νέα έργα στο νέο πρόγραμμα που βγάζει το Υπουργείο. Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο του Αχελώου, ιδιαίτερα σε περιόδους κλιματικής αλλαγής. Τώρα με την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, ο Αχελώος είναι το μεγαλύτερο Green Deal έργο, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ευρώπη. Παράγει δωρεάν ρεύμα που έχουμε ανάγκη λόγω ακρίβειας του ρεύματος, της ενέργειας, δημιουργεί αντιπλημμυρική θωράκιση, δημιουργεί μια τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ζωή. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Αυξάνει τις καλλιέργειες, δίνει μεγαλύτερο κέρδος και κερδοφορία στον αγρότη και κάνει ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα. Είμαστε όλοι μια γροθιά για τον Αχελώο. Ο Αχελώος ενώνει. Τέλος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έκανε έκκληση σε όλους να μην κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, διότι μένονται πυρκαγιές τόσο στη Θεσσαλία όσο και γενικότερα στη χώρα. Κάνω έκκληση. Κάνω έκκληση σε όλους να μην κάνουν αυτή την περίοδο αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο. Οι πυρκαγιές είναι επικίνδυνες για όλους μας.
δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα με τις πυρκαγιές και βλέπετε καίγεται η Ελλάδα όλη. Και στη Θεσσαλία είχαμε πάρα πολλές φωτιές τις τελευταίες δύο μέρες. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρακαλώ πολύ, προσοχή από όλους. Οι πυρκαγιές δεν γεννιούνται μόνες τους. Οι πυρκαγιές από κάποιον μπαίνουν. Μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι, είτε θελημένα είτε αθέλητα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνέχισε την περιοδία του σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών.